Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Αναστέλλεται από σήμερα το πρόστιμο για τους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. Από την 1η Μαΐου η άρση της υποχρεωτικής επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης, καθώς και η άρση υποχρεώσης χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους με εξαιρέσεις που θα ανακοινωθούν. Ανοιχτή από σήμερα επίσης Παρασκευή 15 Απριλίου η πλατφόρμα για την τέταρτη δόση εμβολιασμού στους πολίτες ηλικίας 60-69 ετών. Υπενθυμίσετε ότι η πλατφόρμα για τις ηλικίες 80 και άνω έχει ανοίξει από την 5η 7 Απριλίου και για τους 70-79 από την Τετάρτη 13 του μήνα. Θετικά είναι τα αποτελέσματα από δύο νέες επιστημονικές μελέτες, μία Ισραηλινή και μία από τις εταιρείες Pfizer-BioNTech, όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και την έξτρα προστασία που παρέχει το εμβόλιο τους έναντι της παραλλαγής όμικρον του κορονοϊού. Τέσσερις ασθενείς κατέληξαν από επιπλοκές κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα τη μάχη έχασε μια γυναίκα 91 χρόνων στο νοσοκομείο Χανιών, ένας ηλικιωμένος 71 χρόνων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και δύο γυναίκες 79 και 99 ετών αντίστοιχα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 9.308 στη χώρα, από αυτά τα 544 στην Κρήτη. Συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 281, Χανίων 159, Ερεθύμνου 27 και Λασιθίου 77. Αύριο Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο θα διεξαχθεί το δεύτερο προσυνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη που αναμένεται σήμερα στην Κρήτη και μιας πλειάδας υπουργών και υφυπουργών με σημεία αναφορά στο Υπουργείο Τουρισμού Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς την θεματολογία του είναι οι ενότητες τουρισμός και ναυτιλία, πρωτογενής τομέας παραγωγής. Ο Πρωθυπουργός σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Χαλέπα, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Δεν είναι τυχαίος ο τόπος, ο χρόνος και η θεματολογία του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, καθώς η Κρήτη στηρίζεται στον τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα, είπε στον 984 σήμερα ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ. Σημείωσε πως και για την κυβέρνηση όμως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικοί φορείς, πως βρίσκονται στην προτεραιότητά της για την ανακούφισή τους. Προσθέτει πως αυτή την ώρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να στηριχθούν στοχοποιημένα οι ευάλωτοι και πως οι διεκδικήσεις από ελληνικής πλευράς προς την Ευρώπη είναι πιεστικές. Ως ένα μεγάλο άλμα για την πολιτική αλλαγή χαρακτήρισε το τρίτο συνεδρίο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, ανοίγοντας χθες το απόγευμα τις εργασίες του συνοδρίου στο κλειστό γήπεδο Παφαλήρου. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, χαρακτήρισε το συνέδριο άλμα για την πολιτική αλλαγή, ενώ ανέπτυξε το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο που απαντά στο παλιό δίλημα που τίθεται εκ νέου τόσο για τη διεθνή όσο και για την εγχώρια συγκυρία και είναι σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Στο Ηράκλειο και στις σεισμόπληκτες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου σήμερα ο νέος υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος με την ευχή των σεισμοπαθών να υπάρξουν επιτέλους λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας και της επιβίωσής τους, καθώς η γραφειοκρατία, η έλλειψη προσωπικού για την ολοκλήρωση επιτέλους αυτοψιών και ελέγχων όπως και οι ασάφειες αποτελούν τροχοπέδι για την επιστροφή τους στην κανονικότητα. Υπέρμαχος των παραπάνω και ο Δήμαρχος Μηνώ Παιδιάδος Μανούλης Φραγκάκης που όπως είπε θα ζητήσει συνάντηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό με δεδομένη επίσης τη συνεργασία και αλληλοβοήθεια της ΠΕΔ. Πολλά από τα ζητήματα για τα οποία η πολιτεία θα έπρεπε να έχει ενσκύψει δίνοντας άμεσες και ουσιαστικές λύσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα και αναμονή επίλυσης, σημείωσε σήμερα μιλώντας στον 984. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Γιάννης Κουράκης μετά τη χθεσινή σύσκεψη στο Αρκαλοχώρι δήλωσε μεταξύ άλλων θέλουμε με την παρουσία μας εδώ να στηρίξουμε τη Δημοτική Αρχή που έδωσε και δίνει μια μεγάλη μάχη και παράλληλα να στηρίξουμε και τους ανθρώπους για να επιστρέψουν ξανά στα σπίτια τους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κρήτης και δήμαρχοι του νησιού κατά τις τοποθετήσεις τους εξέφρασαν τη στήριξή τους στο σεισμόπληκτους ενώ όπως αποφασίστηκε η ΠΕΔ θα προχωρήσει στη σύνταξη κειμένου με στόχο τη διεκδίκηση των ετοιμάτων των σεισμόπληκτων δήμων το οποίο θα μεταβιβαστεί στην κυβέρνηση ενώ παράλληλα στο τραπέζι της συζήτησης έπεσε και το ζήτημα του συντονισμού των ενεργειών από πλευράς ΠΕΔ
ακόμα και για την προμήθεια εκεί σκόνου, σε μια προσπάθεια να επουλωθούν οι πληγές που άφησε πίσω του ο καταστροφικός σεισμός. Αυξημένες οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο φέτος, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από την αρχή του έτους έως τις 9 Απριλίου 2022 καταγράφεται αύξηση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα κατά 750% σε σχέση με το μέσο όρο της περίοδου 2008-2021. Εξίσου ανησυχητική είναι και η εξαιρετικά μεγάλη αύξηση της συνολικής καμένης έκτασης στη χώρα μας, η οποία φτάνει το 275% σε σχέση με το μέσο όρο της περίοδου 2008-2021. Εχμηρώς αναφορικά με τις ευθύνες της πολιτείας στον τομέα της πολιτικής προστασίας και πρόληψης, ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Λεονταράκης, μελώντας τον 984, σημειώνει ότι τα λόγια και οι πράξεις δεν συνάδουν μεταξύ τους εν ώψη και επίσημα της αντιπυρικής περίοδου από 1η Μαΐου, καθώς οι αντιπυρικές ζώνες και ο καθαρισμός τους δεν έχει γίνει ακόμα, ενώ σε περισσότερα από 100 σημεία σε όλο το νησί αγροτικοί δρόμοι είναι κλειστοί μετά τις ζημιές που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Στις επισημάνσεις του, η χρηματοδότηση δασικών υπηρεσιών και τον ΟΤΑ, ώστε να έχουν ενεργό δράση σε αυτή την προσπάθεια, όπως και η χάραξη νέας και μόνιμη στρατηγική στην πολιτική προστασία για την προστασία του περιβάλλοντος, των περιουσιών και τη ζωή των πολιτών. Οι παραγωγοί κινδυνεύουν με αφανισμό. Το κόστος παραγωγής τρώει το εισόδημά μας, η ενίσχυση για τα γεωργικά εφόδια δεν έχει φτάσει ακόμα σε εμάς, οι καλοκαιρινές καλλιέργειες είναι στον αέρα και οι καταναλωτές αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμα και στα στοιχειώδη. Το παραπάνω μήνυμα στέλνει μέσω του 984 στην ηγεσία του ΙΠΑΤ και στην κυβέρνηση ο πρόεδρος των παραγωγών Λαϊκών Αγορών Παντελής Παπαδάκης, καθώς στην Κρήτη βρίσκεται εκ νέου Γιώργος Γιώργαντάς, στην Ιερά Πέτρα συγκεκριμένα σήμερα, και αύριο θα βρίσκεται στο Ηράκλειο, όπου θα μετέχει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο και ο Πρωθυπουργός. Κατά τον ίδιο οι παραγωγοί στις Λαϊκές καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι τιμές να παραμείνουν χαμηλά προς βοήθεια των ευάλωτων ομάδων. Στο gov.gr η ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2022 στη σημαντική διευκόλυνση για τον Έλληνα παραγωγό αναφέρονται τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς από το απόγευμα της 5ης είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2022. Συνεχίζεται ο σάλλος για τις κομπίνες στα καύσιμα και στην Κρήτη. Επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης, λέγοντας: κάθε εβδομάδα γίνονται έλεγχοι στα πρατήρια υγρών καυσίμων του νησιού. Στο ερώτημα αν ο καταναλωτής μπορεί να καταλάβει το κλέψιμο μέσω αντλίας, απάντησε: είναι τόσο μικρή η διαφορά της τιμής που κανείς δεν μπορεί να πάρει χαμπάρι. Ο πρόεδρος των Βενζινοπολών, Λυκούργος Αμόλης, μιλά για περιπτώσεις που εντοπίστηκαν απαταιωνίες σε βενζινάδικα της Κρήτης, σημειώνοντας ότι σε μία από αυτές πρατηριούχος πιάστηκε στα πράσα καθώς έκλεβε το 7% μέσω πειραγμένης αντλίας για κάθε πελάτη που πήγε να βάλει βενζίνη. Επιστολή εξέδωσαν οι 5 παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Ηράκλειο, με την οποία ζητούν λύσεις για το μεγάλο θέμα της ενεργειακής κρίσης από τη Δημοτική Αρχή, με σκοπό να ανακουφιστούν οι πολίτες από το κύμα αυξήσεων. Προτείνουν να ληφθούν πρωτοβουλίες από τη Δημοτική Αρχή, ώστε να μην διακοπεί αυτή την περίοδο καμία παροχή ενέργειας προς καταναλωτές που αδυνατούν να εξοφλήσουν τους υπάρχους λογαριασμούς και καμία διακοπή παροχής ίδρυυσης σε καταναλωτές λόγω αδυναμίας πληρωμής. Να ζητηθεί από την κυβέρνηση έκτακτη οικονομική στήριξη λόγω ενεργειακής επιβάρυνσης τουλάχιστον στο ύψος της επιβάρυνσης και να καθιερωθεί το χαμηλότερο τιμολόγιο σε ΔΕΙΑΗ και άρθευση. Τέλος, προτείνουμε, αναφέρουν στην επιστολή του, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου άμεσα, στην οποία θα αποφασιστούν μέτρα ανακούφισης για τους δημότες και σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει ο Δήμος για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Διακοπές από σήμερα για τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα σχολεία ανοίγουν ξανά την 3η 3 Μαΐου, καθώς η αρχαία της Πρωτομαγιάς μεταφέρθηκε από την Κυριακή 1η Μαΐου στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή Δευτέρα 2 του μήνα. Χωρίς self-test αλλά με μάσκες θα επιστρέψουν μετά τις διακοπές του Πάσχα στα σχολεία οι μαθητές, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόψης, ενώ αναμένονται ανακοινώσεις για τα μέτρα προφύλαξης που θα ισχύσουν
πλέον στις τάξεις. Ο ίδιος εξήγησε επίσης ότι παρατηρείται σταθεροποίηση στον πληθυσμό και μείωση των κρουσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα, λέγοντας επίσης ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν απαιτείται πια αυτοδιαγνωστικός έλεγχος. Η κατάσταση στην παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου τις τελευταίες μέρες έχει φτάσει για ακόμα μία φορά στο απροχώρητο, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων, καθώς σε μία κλινική με δύναμη 10 κλίνες έφτασαν να νοσηλεύονται μέχρι και 14 παιδιά, τα δύο εκ των οποίων φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική σε εντελώς ακατάλληλο για τη φύση των περιστατικών χώρο, με μη κατάλληλα εκπαιδευμένο για ψυχιατρικά περιστατικά προσωπικό. Στην αγιοκατάταξη του κριτικού γέροντα Ευμένιου Σαριδάκη προχώρησε σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο γέροντας Ευμένιος συμπεριλήφθηκε στο αγιολόγιο της Ορθόδοξου Εκκλησίας κατόπιν εισήγησης της Κανονικής Επιτροπής. Τις ευχαριστίες της προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη εκφράζει με ανακοίνωσή της σήμερα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Εθελοντικές αιμοδοσίες σε Λότζια και Αγία Βαρβάρα Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα. Το Σάββατο στη Λότζια 9.30 το πρωί έως 2 το μεσημέρι και την Κυριακή στο ΚΕΠ της Αγίας Βαρβάρας Δημογόρτινας 10 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Διοργανώνονται από το όνομα του Κρήτη. Αθώς κηρύχθηκε από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο κριτικός ιερέας, ο οποίος είχε εμπλακεί μαζί με τον αδελφό του, ο οποίος επίσης αθωώθηκε σε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας και αρπαγής το 2010 στη Μεσαιρά. Ο ιερωμένος και ο αδελφός του είχαν κατηγορηθεί ότι είχαν προβεί στην αρπαγή ενός άνδρα από την περιοχή των Μυρών, τον οποίο στη συνέχεια φέρονται να εγκατέλειψαν στα Πιτσίδια Μεσαιράς. Την αθώωση του γιατρού, ο οποίος κατηγορείται ότι πριν από αρκετά χρόνια είχε ασελγήσει σε βάρος του τότε ενήλικου γιου της πρώην συζύγου του, πρότεινε χθες ο εισαγγελέας εφετών Ανατολικής Κρήτης. Νωρίτερα, κατά τη συνεδρίαση του μεικτού ορκωτού εφετείου Ανατολικής Κρήτης, όπου εκδικάζεται η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, έλαβε χώρα η απολογία του κατηγορουμένου, ο οποίος υποστήριξε για μία ακόμα φορά ότι είναι αθώος. Μετά τη χθεσινή διακοπή, η δίκη θα συνεχιστεί στις 13 Μαΐου. Συνελήφθησαν χθες στο Δήμο Γόρτινας δύο άτομα, ένας Έλληνας και ένας Ελλοδαπός, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν να διαθέτουν μικροποσότητα κάναβης και 8 δεντρυλιά. Συνέλήφθη σε περιοχή του Αγίου Νικολάου Άνδρας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ευαγγελικών πυροτεχνημάτων, παιδικών αθυρμάτων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του, εντοπίστηκαν 1215 ευαγγελικά διαφόρων τυπών. Μίνιο Πλουστάσιο διέθετε σπίτι του σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου Άνδρας, που συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς βρέθηκε να διαθέτει μεταξύ άλλων πιστόλι με το γεμιστήρα του, κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, σπαθί, μαχαίρι, όπως επίσης και 7 μεταλλικά αστέρια. Βρισκόμαστε τώρα αντιμέτωποι με μια τέλεια καταιγίδα που απειλεί να καταστρέψει τις οικονομίες πολλών αναπτυσσόμενων χωρών, δηλώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αναφερόμενος στις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον οργανισμό, έως και 1,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 107 οικονομίες είναι εκτεθειμένοι τουλάχιστον σε μία από τις τρεις κρίσεις. Βυθίστηκε η ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας που μετέδωσαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Μόσχα διεμήνυσε ότι θα εντείνει τις επιθέσεις της στην περιοχή του Κιέβου μέσω δήλωσης του Υπουργείου Άμυνας της χώρας ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά εδάφη. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ρωσικοί πύραυλοι κρούς έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα όρια της πρωτεύουσας. Επίσης, το ρωσικό επιτελείο λέει ότι κατελήφθη το εργοστάσιο Ήλιτς στην Μαριούπολη. Ο κυβερνήτης της Ουκρανικής επαρχίας του Λουχάνσκ κάλεσε τους κατοίκους 6 πόλεων να απομακρυνθούν από την περιοχή. Ο Ουκρανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στο BBC, είπε ότι οι πιθανότητες διεξαγωγής ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα μετά τα εγκλήματα των Ρώσων εισβολέων στη Μαριούπολη και τους οικισμούς της περιοχής του Κιέβου γίνονται όλο και λιγότερες. Οι πλημμύρες που χτύπησαν την Νότια Αφρική πριν από 4 ημέρες, σύμφωνα με τον μέχρι σήμερα επίσημο απολογισμό, άφησαν πίσω τους 341 νεκρούς και περίπου 41.000 πληγέντες. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
παιχνίδι φωτιά θα είναι ο τελικός του Final Four του κυπέλλου ΕΠΣΗ μεταξύ Αλμυρού και ΠΟ αύριο Σάββατο στο μεγάλο τελικό στον Κροσόνα. Αντίστροφη μέτρηση στον Όφη για τη συνέχεια των play-out και το εκτός έδρας παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Αντίο Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε μεγάλη προσπάθεια χθες, αλλά ιτήθηκε από την Μαρσέιγ στην Τούμπα 0-1. 9.84. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις στην Κρήτη, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ έως τους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη, καλό μεσημέρι.